Τα νύχια μου έχουν στεγνώσει σχεδόν. Να τα πιάσω. Για πιάσου τα. Εντάξει. Μοιάζει. Είναι μαλακό, ε. Γυαλιστερό. Όπως βλέπετε, η Άννα του έρωτο ζούμπαγε το ζούμπαγε και δεν έχει χαλάσει. Ωραία. Έλα. Θες να με χτενίσεις. Ναι. Έλα. Πρόσεξε, μην καείς εδώ πέρα, γιατί έχω βάλει ήδη το ισοσχετικό μου. Με χαρά σας παρουσιάζω... Με χαρά σας παρουσιάζω, λοιπόν, την αγαπημένη μου ισοσχετική. Θα με ρωτήσετε, είναι GHD. Platinum. Δώσε μου να τα κάνω εγώ τα κατάκατα μαλλιά μου για να δούμε τα μετά. Τα κατάκατα τα κάνω εγώ τα μαλλιά σου. Τα κατάκατα τα κάνεις εσύ τα μαλλιά μου. Έλα. Για το κάνεις. Θέλω να πω κάτι, να ξεκαθαρίσω τώρα, μιας και η Άννα με χτενίζει ακόμα και έχει λίγη δουλίτσα μπροστά της. Επειδή σε προηγούμενο βίντεο μια κοπέλα μου έγραψε ή τύπου μάζεψε το παιδί σου ή... ή κάνε βίντεο και καλά ότι δεν μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Άννα είναι ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει καθόλου τηλεόραση. Δεν βλέπει καθόλου βίντεο, δεν κάθεται μπροστά σε οθόνη καθόλου. Θα μιλήσω εκτενέστερα για αυτό σε άλλο βίντεο. Οπότε είναι το παιδί μου. Δεν το παρκάρω κάπου. Δεν μπορώ να το αφήσω κάπου τώρα, ας πούμε, που είναι και καρά μεσήμερο. Είναι ωραίο να βλέπει τους παππούδες και τις γιαγιάδες, αλλά χρειάζεται και αυτή ξεκούραση. Δεν μπορώ να πω εγώ, α, κρατήστε το γιατί είναι το εγγόνι σας. Οπότε το έχω μαζί μου και στις φάσεις που θέλω να κάνω βίντεο, η Άννα είναι μαζί μου. Και βασικά δεν καταλαβαίνω πού ενοχλεί αυτό. Λοιπόν, οπότε ξεκαθαρίζω αυτό, ότι αν δεν σας αρέσει και αν δυσκολεύεστε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στο οποίο υπάρχει και ένα σχεδόν τρίχρονο μαζί, μπορείτε απλά να πάτε σε κάποιο άλλο account και να δείτε κάποια άλλη YouTuber που δεν έχει κάποιο παιδάκι μαζί της, whoop, ή έχει λύσει το τι κάνει με το παιδί της όταν θέλει να κάνει βίντεο, γιατί εγώ έχω την Ανούλα μου, εντάξει, όλα καλά, καλά δεν τα λέω, Βρεάννα. Καλά τα λέω. Πόσο τρίχες έχεις. Πόσο τρίχες. Έχω πολλές τρίχες. Ναι, μεταξύ με χτένισε πάρα πολύ καλά, έτσι, πάρα πολύ μαλακά. Ξεκινάω να κάνω τα μαλλιά μου, εντάχει, όπως βλέπετε με τα νύχια μου πιάνω τα μαλλιά μου, δεν το φοβάμαι γιατί είναι μια χαρά στεγνά. Το λέω και το ξαναλέω, είμαι πάρα πολύ περήφανη, μισό λεπτό γιατί μάδησα κιόλας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την... για αυτή την αγορά λοιπόν, για αυτό το Drip Pro. Πάρα πολύ ωραία την έκανες, μπράβο ρε. Μαγικά είναι. Παίρνω μικρή τούφα, όχι πάρα πολύ μικρή. Γυρνάω όχι πάρα πολύ σφιχτές μπούκλες. Δηλαδή... Τι μου το χαλάς όλα. Δεν θέλω να μου τα πάρει. Και πρέπει να μου δώσεις και εμένα μία βουρτσά όμως. Τόσο. Όλα τα γυρίζω προς μία φορά. Κοίτα τι θα βάλω. Α, μπράβο, θα τις βάλεις πάρα πολύ ωραίο λαστιχάκι στα μαλλιά. Λοιπόν, δεν το ξεκινάω από τη ρίζα των μαλλιών, γιατί έρχεται και γίνεται πιο flat και δεν μου δίνει τον όγκο που θέλω. Το γυρνάω, στην ουσία θέλω να δημιουργήσω την μπούκλα σε αυτό το σημείο, λίγο πιο χαμηλά, στα κάτω-κάτω. Γιατί άμα τα ξεκινήσω από πάρα πολύ ψηλά και θα φαίνονται πιο κοντά, όχι ότι υπάρχει θέμα με αυτό, αλλά είναι πιο ωραίο να είναι έτσι το κυματιστό να κάνει να είναι ίσιο και να ακολουθεί μια όμορφη καμπύλη. Ελπίζω να μου βγούνε σήμερα, έτσι όπως τα θέλω, γιατί είναι ελαφρώς νοπά, ελαφρώς. Κρατάει δηλαδή λίγο κοντά στο σκάλπ, στη ρίζα. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ κόπος, αρκεί να μην είναι ούτε πάρα πολύ μεγάλες οι τούφες, πρόσεξε με το καλώδιο, ούτε πάρα πολύ μικρές, γιατί αν είναι πάρα πολύ μεγάλες, τις περισσότερες φορές δεν γίνονται έτσι όπως τα θέλουμε και πρέπει να τα ξαναπεράσουμε και να τα ξαναπεράσουμε. Γιατί είσαι μαμούνι τώρα, είπαμε, όχι επάνω στο τραπέζι, τα παντοφυλάκια σου. Λοιπόν, ούτε πάρα πολύ μικρές τούφες, γιατί θα μας πάρει περισσότερο χρόνο. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, επίσης είπαμε, δεν το ξεκινάω από τη ρίζα. Κοίτα. Γιατί έχετε και μου κάνει πιο flat τη ρίζα, οπότε έρχονται και κάθονται περισσότερο. Και εγώ θέλω να είναι λίγο πιο αφράτα. Συνεχίζω εντάχει.
Όπως βλέπετε, όλα έχουν την ίδια φορά και περίπου γίνεται αυτό το. Το κινητό μου. Τι λες, βρε παιδί μου, για να το δω. Να δω, πού έχει χαλάσει το κινητό σου. Εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Δεν μπορεί να μιλήσω. Κρίμα. Ο Παντελής, πού είναι. Δεν μπορεί τώρα. Πού είναι ο Παντελάκος. Δεν μπορεί να νο... Λοιπόν... Στην ουσία, τα πάνω-πάνω, δηλαδή αυτό το σημείο, περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Χάσε. Ίσα για να, για να αλλιένει την τρίχα, για να πετάνει φύτρες. Το κινητό σου? Ναι. Πρέπει να το πάμε στο μαστοράκι να το φτιάξει για να σε ακούω καλά. Α, για να με ακούς καλά πρέπει να το φτιάξει ο μάστορας, βέβαια. Πρέπει να πάω μαζί με τον Παντελή. Πήγε να φέρω τον Παντελή. Ξέρει ο Παντελής να το φτιάξει το κινητό? Ναι, είναι μάστορας ο Παντελής. Έλα, είναι μάστορας ο Παντελής. Πηγαίνοντας προς την κορυφή του κεφαλιού, ξεκινάω το ισοχετικό από λίγο πιο ψηλά, ενώ από τις ρίζες τέλος πάντων, για να φαίνονται ωραία, περιποιημένα, ίσια. Παίζεις με το σκουλίκι εσύ? Ναι, με το σκουλίκι. Οκ. Okay. Και λοιπόν, μου αρέσει το σκουλίκι για πάντα. Για πάντα. Τα γυρίζω όλα προς τα πίσω για να έχει όγκο. Πιάσε την τσάντα σου. Τη φτάνεις? Δεν φτάνει. Κάτσε, πρέπει να σας δώσω εγώ. Περίμενε. Ωραία. Μπράβο. Τα γυρνάω όλα προς τα πίσω για να αποκτήσει η ρίζα λίγο περισσότερο όγκο από ό,τι έχει. Επίσης τα μπροστινά δεν τα πατάω πάρα πολύ για να μην γίνω στον καρδινάλιο, να είναι λίγο πιο μαλακή η μπούκλα. Όχι έτσι ακριβώς, λίγο πιο. Να το. Λοιπόν, τα έχω γυρίσει όλα προς τα πίσω, βάζω τα δάχτυλά μου στις ρίζες, ούτως ώστε λίγο να τους δώσω όγκο. Γυρνάω στη χωρίστρα που θέλω. Και ύστερα μόλις κρυώσουν, όχι κατευθείαν, θα τα χτενίσω όλα μαζί, ούτως ώστε να έρθουν να γίνει αυτό το κυματιστό που θέλω, το ενιαίο. Γιατί αν τα χτενίσεις όσο είναι ζεστά, κάθεται η μπούκλα, κάθεται αυτό το... αυτό που πάμε να φτιάξουμε τέλος πάντων. Επίσης να σας πω ότι την επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο όμορφα, που έχουν κάτσει λιγάκι και έχουν πάρει το σχήμα τους. Αν καταφέρω και το θυμηθώ αύριο θα τραβήξω ένα βίντεο για να δείτε πόσο όμορφα κάθονται από μόνα τους, χωρίς να χρειάζονται πάρα πολύ χτίσμα και πάρα πολύ να τα πιλατεύσεις. Λοιπόν, πιλατεύσεις. Θα σας δείξω πως είναι και από πίσω. Λοιπόν, μαλλιά έχουν αυτά, δεν τα έχω δει πως είναι από πίσω. Αυτά είναι λοιπόν τα μαλλιά μου. Έτσι θα κάνω γρήγορα και εύκολα και δεν αγχώνομαι για το πώς θα είμαι την επόμενη μέρα, γιατί πολλές φορές με το να τα ισιώσεις και θα σας πω, με το να τα ισιώσεις μπορεί να έρθουν να πατικωθούν λιγάκι και να γίνουν την επόμενη μέρα σπαστά. Όταν θέλω μετά να συνεχίσω με το μακιγιάζ μου, τα πιάνω έτσι χαλαρά επάνω, δηλαδή να δώσω όγκο αυτό το πέρα το φουσκωματάκι στις ρίζες, ούτως ώστε όταν τα κατεβάσω να είναι έτσι όμορφα κυματιστά και τα πιάνω όσο πιο μαλακά μπορώ, δηλαδή με ένα κοκαλάκι που να μην είναι πάρα πολύ σφιχτό. Και συνεχίζω με το μακιγιάζ μου.